Καλημερίζω τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων, τον κύριο Γωνιανάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, ακροατές σας. Τα υπόλοιπα από εσάς, κύριε Γωνιανάκη, με τις δυσκολίες που υπάρχουν εκεί έξω, στους εξωτερικούς χώρους όπου εργάζεστε. Πραγματικά, οι θερμοκρασίες είναι ακραίες. Ήδη από χθες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, που σημαίνει πως είναι μεγάλη καταπώνηση στους εργαζόμενους που εργάζονται σε υπαίθριους χώρους, ειδικότερα για εμάς τους οικοδόμους, τα εξωτερικά εργοτάξια. Θέλουμε να πούμε ότι και σαν Ομοσπονδία, αλλά και σαν ειδικά του οικοδόμου, καταγγέλνουν την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αντί να βγάλει εντολή, νομοθεσία, ότι απαγορεύεται η εργασία σε εξωτερικούς χώρους μετά τους 38 και πριν τους 38 βαθμούς Κελσίου, ουσιαστικά προβαίνει σε συστάσεις. Με αποτέλεσμα να έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις σε κάποια εργοτάξια και χώρους δουλειάς, που οι εργοδότες δεν λένε να σταματήσουν και να σεβαστούν πραγματικά την ανθρώπινη ζωή. Και σου λένε μπορείς να δουλεύεις, εντάξει, είναι ζέστη, αλλά πέρυσι είχαμε 2 θανάτους από θερμοπληξία στην Ελλάδα. Σε καιρό κάψωνα. Και αυτό που λέμε είναι πως οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατεύσουν και το συνδικάτο μαζί στη ζωή μας. Και πάνω από τους 38 σταματάει η δουλειά με την καταβολή του μερομισθίου και του ενσύμου. Α, καλά, εντάξει. Είναι ένα αυτό πιστεύετε ότι θα το κάνει δεκτό το Υπουργείο Εργασίας? Το Υπουργείο Εργασίας δεν το κάνει, γιατί να σας πω, υπέρ των εργοδοτών είναι, των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Αλλά μπορούμε και εμείς εργαζόμενοι να πιέσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί να σας πω που παρέδει και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία, καταβλήθηκε το ημερομίσιο, αλλά σταματήσαν και οι εργασίες όπου ήταν επικίνδυνες. Γιατί σωματεία και ερώτα των συναδέλφων. Αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια και θα πήγαινα και εκεί. Ποιος να έρθει να κάνει τον έλεγχο? Οπότε αυτή η σύσταση η οποία έχει εκδοθεί από χθες εικονική είναι από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε τις θερμές ώρες της ημέρας να μην γίνονται εργασίες. Δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα, μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Εσείς λέτε, όταν μιλάτε για άμεση διακοπή εργασιών, μιλάτε για από κάποια ώρα και μετά να γίνεται αυτό, κύριε Γωνιανάκη? Εμείς μιλάμε και κύριε λέμε με τη θερμοκρασία που υπάρχει έξω και τους δείχτες της εργασίας. Αλλά κύριε λέμε από τους 37 βαθμούς Κελσίου, και ειδικότερα όταν ένας εργαζόμενος είναι συνέχεια έξω, δεν είναι κάπου σε ατέρφιο, από τους 37 βαθμούς Κελσίου και πάνω, να σταματάει να διακόπτει κάθε εργασία σε εξωτερικό χώρο. Είναι βασικό. Και από την άλλη, όταν είναι 37 και κάτω, πρέπει να υπάρχει και κατάλληλος χώρος όπου θα μπορεί να μπει ο εργαζόμενος να ξεκουραστεί, να έχει χιάστρο, αλλά κύριε και παγωμένο νερό, δροσερό νερό να υπάρχει και να κάνει συχνά διαλύματα. Αλλά πάνω από τους 37 θα πρέπει 38 βαθμούς μάλλον να διακόπτει η εργασία, κάθε εργασία σε εξωτερικούς χώρους. Γιατί η κοινωνία έχει κινδύνους. Όταν λέμε 38 υποψηφιά, φανταστείτε απ' έξω έχουν πιάσει. Φαντάζομαι, κύριε Γωνιανάκη, ναι, σαφέστατα, η αστική θερμοκρασία είναι τελείως διαφορετική. Να ρωτήσω το εξής. Μιλάτε κυρίως για τους συναδέλφους σας, οι οποίοι βρίσκονται σε εκείνα τα στάδια της δουλειάς, της εργασίας, που εκεί καταπονείται πολύ περισσότερο το σώμα. Ασφαλτόστρωση, σκυροδέτηση, σοβαντίσματα. Τι? Να σας πω, φανταστείτε τα οικοδομικά υλικά και υπάρχει και απογραφτική ειδικότητα από τους κατασκευαστές. Πάνω από τους 33 βαθμούς Κελσίου δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια υλικά. Φανταστείτε ο άνθρωπος. Και ειδικότερα σε ασφαλτόστρωσης που είναι ακόμη περισσότερη θερμοκρασία λόγω της πίσας. Αλλά και η σκυροδέτηση, ακόμη και η πλακοστρώση. Όταν είναι κάποιος σε μια μεγάλη επιφάνεια και έχει τον ήλιο από πάνω του και έχει 8 ώρες, δεν έχει τέτοιο. Αλλά όλες οι εξωτερικές εργασίες, κύρια. Τους στο ξυλότυπο, αλλά και μονοσάδες, πλακατζίδες, τεχνίτες. Τέτοιο πρέπει να σταματάνε τη δουλειά όταν επιβαίνει. Σε μια δόση χθες η θερμοκρασία είχε πιάσει κοντά στους 40 βαθμούς πάνω στο καστέλι, στο εργοτάξιο του Καστελίου. Που εκεί έγινε διακοπή των εργασιών, σταματήσαν οι συναδέλφοι. Λόγω και των υλικών που υπάρχουν εκεί, αλλά και τις θερμοκρασίες που είχαμε. Μάλιστα. ΣΕΠΕ δεν υπάρχει από την άλλη. Δηλαδή με επιθεώρηση εργασίας, όπως το λέμε πάρα πολύ απλά και το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, για να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Βγαίνετε εσείς ως Συνδικάτο Οικοδόμων και δεν θα είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Κύριε Γωνιανάκη, για να δείτε τι γίνεται σε χώρους δουλειάς. Ναι, να σας πω, φανταστείτε, από το 2000 έχουν γίνει προσλήψεις στην επιθεώρηση εργασίας Ανατολικής Κρήτης. Από το 2000. Και έχουμε 2024. Και στην διστάση έχουμε τις αποχωρήσεις εργαζομένων από την επιθεώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Δεν μπορούν να πάνε 70 και 80 χρονών να είναι στην επιθεώρηση εργασίας. Και καμία κυβέρνηση δεν έχει προβεί στο να κάνει πρόσληψη σε αυτές τις υπηρεσίες.
Από την άλλη, υπάρχουν και φιλότιμοι που παρά μετρημένοι στα δάχτυλα των ενεργείων επιθεωρητές, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους μαζί με το Σιδικάτο, να σας πω, βγαίνουμε σε ελέγχους, ειδικότερα εκεί που έχουμε και καταγγελίες από συναδέλφους που ενημερώνουν το Σιδικάτο, ότι εδώ υπάρχει τρομοκρατία, δεν μας αφήνει ο μεγαλοκατασκευαστής ήδη ο ιδιοκτήτης που σηκώνει τώρα ένα κτίριο να φύγουμε γιατί θέλει να τελειώνει γρήγορα. Γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα, ειδικά πριν και τώρα στη σεζόν, την καλοκαιρινή, που είναι κάποιες μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν μεγάλα έργα, που σου λέει εδώ υπάρχει ποινική ρήτρα, θα δουλεύετε από το πρωί στο βράδυ. Που εκεί αναγκαστικά πάει το Σιδικάτο και παρεμβαίνει στο να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και να ξέρουν πως ο συνάδελφος θα γυρίσει ζωντανός και όχι θα αφήσει τα κόκαλά του και το κορμί του στο χώρο δουλειάς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γωνιανάκη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατάσταση η οποία, όχι νομίζω, πιστεύω αυτή είναι η κατάσταση ούτως ή άλλως που επικρατεί εκεί απ' έξω. Σας ευχαριστώ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.